Πρώτη θα ρε παιδιά, να με ένα. Όχι ο συναδό, ποιο που είναι. Ένα σπίτι μου, ότι μου έγινε από μέσα. Τα παιδιά, ότι δεν θα έχω ούτε χρήματα να μου δώσουν να δω τίποτα. Από γνωσία από τον πατέρα και τη μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, ηλικία 13, 12 και 6 ετών, εκ των οποίων το ένα με αναπηρία. Ζουν καθημερινά με το φόβο τη έξωση, καθώ αδυνατούν να πληρώσουν το ενίκιο του σπιτιού που διαμένουν. Χρόνο δεν υπάρχει, γιατί από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει να μου πετάξει τα πράγματα έξω. Η τελευταία διορία ήταν μέχρι την περασμένη Κυριακή. Δεν μπορούσα να είμαι εγώ στη δουλειά και να έχω τη γυναίκα με τα παιδιά από χάμου, μια στιγμή να έρθει να πετάξει τα πράγματα έξω και εγώ να δουλεύω. Γιατί άμα έρθω τίτλα από τη δουλειά και εδώ κάθε κοινικό, είμαι καλό να κάνω και τα πάντα. Η πενταμελής οικογένεια τώρα ζητά εν αγωνία στέγη. Ο πατέρας ήταν οικοδόμος και πλέον μετά από αρκετό καιρό στην ενεργεία βρήκε δουλειά. Απευθύνθηκε στο Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, το οποίο με τη σειρά του απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Να σημειωθεί πως το Συνδικάτο απευθύνθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Τώρα που βρήκα μια δουλειά, να πάω και δουλεύω. Έχω το φόβο που είναι ότι έρθει καμιά μέρα και μου πετάξει τα πράγματα έξω. Ή τα παιδιά. Ο οικοδομικός κλάδος πέρασε μετά από 9 χρόνια μια σκληρή κρίση με 90% ανεργία. Τέτοια περιστατικά έχουμε ξανασυναντήσει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να απειλείται πενταμελής οικογένεια να βρεθεί στον δρόμο με 3 ανήλικα παιδιά. Το ζήτημα είναι εδώ, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, η κανονικότητα που λέει η κυβέρνηση. Παρότι ο συνάδελφος έχει μεροκάματα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και κάνουμε έκκληση βοήθειας στους φορείς. Βέβαια, εδώ φαίνεται και η ανυπαρξία του κράτους, της τοπικής διοίκησης, πως δεν υπάρχουν δομές να στηρίξει μια τέτοια οικογένεια. Και πραγματικά, μέσα μόνο από την αλληλεγγύη των εργαζομένων, βρίσκεται βοήθεια στον συνάδελφό μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να συσπηρωθούν στο σωματείο τους για να αντιμετωπίσουμε και τέτοια ζητήματα που είναι στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα των συναδέλφων οικοδόμων. Για οποιαδήποτε πληροφορία και για όσους μπορούν να βοηθήσουν την πενταμελή οικογένεια, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Συνδικάτο Οικοδόμων είναι 281 0 280 300.